στο στούντιο ο κύριο Νίκο Δένδια από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σα ρωτήσω πώ σα φαίνεται, πώ θα πάει ο κύριο Μαϊμαράκη. Νομίζω ο, ο, ο έχει εκπληξεί όλου. Πάει πάρα, πάρα πολύ καλά. Ναι. Και έχει ένα μεγάλο προσόν, δεν είναι αυτό του. Ναι. Δεν είναι η διατύπωση τη σκέψη του, είναι αυτό που είναι, ο τρόπο που μιλάει, ο τρόπο που αισθάνεται. Τον οποίο νομίζω μέσω μέσο Έλληνα πολίτη νιώθει πολύ πιο οικία και, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεται ότι έχει μια αυθεντικότητα. Λέει αυτό το οποίο σκέφτεται και αισθάνεται. Πιστεύετε ότι ο τρόπο έτσι αυτό τη έκφραση, λίγο το πολύ λαϊκό, το, το μάγκικο κατά κάποιου ναι. άλλου, α πούμε, που γίνεται λέει, μοιάζει λίγο με ε, συζήτηση και εκφράσει που γίνονται στα, στα καφενεία κτλ. Περνάει, αυτό έχει πέρασει, είναι σωστό. Νομίζω αυτό ναι. δείχνουν να... καταρχήν οι μετρήσει. Αλλά κύριε Λιάτσο, ξέρετε, στο τέλο τέλο. βαρέθηκε και ο Έλληνα πολίτη στι χιωριτούρε. Απαιτεί από τον καθένα από εμά να είναι ο εαυτό του. Αυτό είναι ο Βαγγέλη Μημαράκη. Σε όλη του mm. τη μακρά πολιτική διαδρομή και έχει μακρά διαδρομή. Ο Βαγγέλη Πρώτο εκλέφθηκε νομίζω το 89. και. Ναι. Δεν παρίστανε δεν... κάτι άλλο. Δηλαδή δεν παρουσιάζεται με ένα άλλο μανδύα, α πούμε, δεν... κτλ. Δεν είναι διανοούμενο. Δεν παριστάνει καν το διανοούμενο. Παριστάνει τον άνθρωπο τη πράξη με καλή γνώση τη κατάσταση που μπορεί να δώσει πρακτικέ λύσει λέγοντα την αλήθεια. Αυτό είναι. Το Έχ... θέλει η ελληνική κοινωνία. Καλώ. Έχ... Δεν κα... το θέλει σεβαστό. Έχει καταφέρει ο Μαϊμαράκη έτσι να ενώσει αυτό που λέμε τη νέα δημοκρατία. Γιατί. Αυτό το βλέπετε. Υπήρχαν διάφορε. ομάδε, διάφορε. Υπήρχε ένα. Ε... Δυστυχώ για μα ένα πολύ κακό κλίμα. Mm, και νομίζω yeah. ότι ο Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο κατόρθωσε, είναι να υπάρχει ομόνοια στη Νέα Δημοκρατία. Εν αντιθέσει με το, τον αλληλοσπαρασόμενο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν μια οικογένεια η οποία επιδιώκει να διατυπώσει μια νέα πρόταση στην ελληνική κοινωνία. Από εκεί και πέρα η ελληνική κοινωνία σκρίνει. Εμεί δεν έχουμε αγωνία για το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν έχει αγωνία για το. Όχι. Ακού... Όχι. Ακούω... σιγουριά δηλαδή. Ακού... Όχι, όχι, να σα πω. Εώ, αν με ρωτήσετε, πιστεύω θα κερδίσουμε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να είμαστε ειλικρινεί. Θα μπορούσαμε τώρα να φτιάξουμε ένα ωραίο παραμύθι, να αρχίσουμε να λέμε και στην κοινωνία περίπου ανεστραμμένα τα ψέματα που είπε ο κύριο Τσίπρα το Γενάρη, για να μπορέσουμε κι εμεί να πάρουμε ένα πλεονέκτημα, να κερδίσουμε. Δεν έχει έννοια όλα αυτά. Βλέπετε ναι. πια πόσο βραχία περίοδο εξουσία δίνουν. Η σημασία είναι να λε στου Έλληνε την αλήθεια. Και από εκεί και πέρα να κρίνουν. Εάν η ελληνική κοινωνία κρίνει ότι ο κύριο Τσίπρα είναι καλύτερο διαχειριστή από εμά, αυτό είναι θέμα δικό τη. Αυτή θα αποφασίσει. Είναι το αφεντικό μα, κύριε Λιάτσο. Το αφεντικό είναι ο λαό. Αυτό αποφασίζει και η κρίση του είναι απόλυτα σεβαστή. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Πάντω, η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι. Έρχονται. Εξαιρετικά δύσκολη. Το μνημόνιο είναι πολύ δύσκολο μνημόνιο. Υπάρχουν φόροι πολύ. Ε, ακόμα φορά. η κατάσταση τη τράπεζα και θέλω να ακούσει και ο κόσμο την εκτίμησή σα. Τι θα γίνει με τι τράπεζε, με τα capital controls που θα, μέχρι πού θα πάει το πράγμα. Εάν δεν, δεν τελειώσουμε με το κενό εξουσία, είναι και αυτό ένα από τα εγκλήματα ναι. τη της προηγούμενη κυβέρνηση, κυβέρνηση Σιριζανέλ. Εάν δεν τελειώσουμε γρήγορα να επανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζε για να μπορέσουν να μεταφέρουν ρευστότητα στην οικονομία, η Ελλάδα υφίσταται τεράστιο πρόβλημα. Θα αρχίσουν να κλείνουν σοριδών επιχειρήσει στο φθινόπωρο και να μένουν άνθρωποι στον δρόμο. Θυμάστε, κάναμε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Και πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια και είχαμε δίκιο ότι οι τράπεζε δεν μετέφεραν ρευστότητα στην οικονομία. Ή οι τότε λειτουργούσε τράπεζε. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται που δεν μπορεί καν να σηκώσει τα λεφτά σου από τι τράπεζε. Mm. Και αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι δεν θα χαθούν αυτά τα λεφτά. Δεν θα χαθεί το ιστέρημα του Έλληνα πολίτη που το εμπιστεύτηκε στο τραπεζικό σύστημα τη πατρίδα του και δεν έκανε τα πονηρά κόλπα να το στείλει στο εξωτερικό. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να χειριστούμε γρήγορα και σοβαρά τα πράγματα. Αλλά υπάρχει ελπίδα και λύση, κύριε Λιάτσο. Δεν είναι άμεση, δεν είναι αύριο το πρωί. Όμω υπάρχει ελπίδα. Αν υπάρχει μια σοβαρή διαχείριση, υπάρχει ελπίδα. Και αυτό θέλω να κρατήσει στην καρδιά του ο Έλληνα πολίτη, ο οποίο έχει υποφέρει πάρα πολύ. Μπορούμε να δούμε καλύτερε μέρε. Μάλιστα. Κύριε Δένδια, ο χρόνο ολοκληρώθηκε. Σα ευχαριστώ Θέλω πολύ. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ. Καλή επιτυχία και Μάλιστα, καλή δύναμη. Όπω εύχομαι σε όλου που έρχονται και του ευχαριστώ πάρα πολύ και συζητάμε για να ακούει ο, ο, ο κόσμος κόσμο και να βγάζει α, να ακούει τι απόψει και να βγάζει ο κόσμο τα συμπεράσματά του. Κύριε Δένδια, ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Θα περάσουμε σε ένα έτσι πολύ ωραίο αξιοπερίεργο βίντεο τώρα. Ο κύριος Δημήτρης Μουστάκας είναι ο νέος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση. Ο κύριος Μουστάκας, ε, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνας και εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1975. Το μεγάλο πάθο του κ. Μουστάκα είναι η λογοτεχνία. Δύο από τα κείμενα, έχει γράψει πάρα πολλά κείμενα. Δύο από τα κείμενά του επιμελήθηκε οικαστικά η, η συνάδελφός του αεροπαγήτη, η κυρία Δήμητρα Ιφαντή. Και τα δύο αυτά κοσμούν τον προθάλαμο του Αριού Πάγου σε μεγάλο μέγεθο και μέσα σε κάδρα. Θέλω να δούμε το πολύ ενδιαφέρον βίντεο για τον κύριο Δημήτρη Μουστάκα εργασία τη υπηρεσιακή κυβέρνηση Δημήτρη Μουστάκα ανέλαβε με χαρά και τιμή τα νέα του καθήκοντα. Το περιβάλλον για τον πρώην αεροπαγήτη, υπουργό, είναι οικείο. Άλλωστε, στο παρελθόν, ω δικαστή, έχει ασχοληθεί επί πολλά έτη με την επίλυση εργασιακών διαφορών. Ω ανώτατο δικαστή, έχει δώσει αμέτρητε μάχε για την δικαιοσύνη και την υπηρέτηση αυτή, μια και από το 1975 εισήλθε στο δικαστικό σώμα. Το μεγάλο του πάθο είναι η λογοτεχνία. Έχει εκδώσει και τρει ποιητικέ συλλογέ. Διηγήματα, ποίηματα και άρθρα του, λογοτεχνικά και επιστημονικά, έχουν δημοσιευθεί σε πολλά έντυπα εφημερίδε και περιοδικά. Η αεροπαγή τη συνάδελφο του Υπουργού Εργασία Δήμητρα Ιφαντή, που επίκειται η προογωγή τη αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, είχε την υπομονή να απεικονίσει δύο από τα κείμενα αυτά σε έγχρωμη βυζαντινή γραφή. Έτσι τα έργα του Δημήτρη Μουστάκα κοσμούν τον προθάλαμο του γραφείου του Προέδρου του Αρίου Πάγου αξίζει να δούμε πώς αποτυπώνει τη σκέψη του στο χαρτί. Η προσευχή του δικαστή. Κύριε, συγχώρεσε το θράσος και την ανέδειά μου, κριτής να γίνω τον ομοίων μου, ίδιος με σένα, εγώ ο ατελής και ο αδύναμος, ο χωικό και πεπερασμένος. Να ετάζω νεφρούς και καρδίας για να βρω την αλήθεια και το δίκαιο που μόνο εσύ σε ποιες σκοτεινή αβύσους κρυμμένα είναι γνωρίζεις. Δέξου Κύριε με συσπλαχνία τον δούλο σου, που φάρω πάντα και οδηγό του, την επίοικια και τη συνείδησή του, τη φωνή είχε. Συγχώρεσέ με, αν καμιά φορά, μες της ψυχής, τους σκοτεινούς με άνδρους, να διακρίνω δεν μπόρεσα τις δικαιοσύνες στο νοητό και ακριβοθόρητο ήλιο. Αν μέσα από τις συμπληγάδες των δικονομικών κανόνων, αθέλητα προκάλεσα τον πόνο, κι αν ποτέ σκληρός με συνανθρώπου μου δείχθηκα, συγχώρησέ με Κύριε και αυτοί ας δεχτούν τα δάκρυα της συγνώμη μου. Κύριε και κριτή μου, κρίνε τον δούλο σου κατά τα έργα και τις προθέσεις του και ο αποχαιρετισμό του δικαστή. Όλη η ζωή σου ένα δικόγραφο να κονταροχτυπιέσαι με ενστάσεις και ισχυρισμούς, παράπονα και τίματα, με θύτε και με θύματα και όλο να αναρωτιέσαι, να αγωνιάς, αν το σωστό, το δίκαιο αποφασίζεις. Με τη συνείδησή σου το ζυγό, συμπαραστάτη και οδηγό, τις πράξεις να ζυγίζεις. Όλη η ζωή γολγοθάς και ο κόσμος να μην ξέρει, με στην ψυχή του ο δικαστής, τι νιώθει, τι υποφέρει. Και τώρα, και τώρα που διάβηκε ο καιρός, που πέρασαν τα χρόνια, σαν αστραπή και ήρθαν γοργά στην κεφαλή τα χιόνια, ήρθε η στιγμή την τίβενο στην άκρη να αποθέσεις, να αφήσει πίσω σου αγωγές, δίκες και υποθέσεις. Μα ουδέ στιγμή απ' την ψυχή ο δικαστής δεν σβήνει. Τα χνάρια πανεξίτελα το πέρασμα του αφήνει. Κι όμως συχνά θε να γυρνάς στο παρελθόν και θα ζητάς τα χρόνια τα φευγάτα. Θα νιώθεις μέσα σου χαρά, καθώς θα είναι γεμάτα από τη δική σου προσφορά. Σε αυτή που όλοι τη λαχταρούν, που ελπίζουν και ζητούν να βρουν δίκαιο, δικαιοσύνη και μέσα τους γαλήνη. Σε αυτή που αγάπησες πιστά, που υπηρέτησες σωστά με κάθε σου ικμάδα και κράτησες πάντα ψηλά και όσο μπορούσες πιο καλά του δίκαιου τη δάδα. Φεύγει, μα δεν υποχωρεί από τη δικαιοσύνη. Το έργο που τη πρόσφερε, παντοτινά θα μείνει. Ο κύριο Δημήτρη Μουστάκα, λοιπόν, πολύ καλό δικαστή ε, ήταν. Σήμερα είναι υπηρεσιακό ε, Υπουργό Εργασία και Κοινωνική ασφάλισης στην υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό την κυρία Θάνου. Φίλε και φίλοι, είναι πακέτα τα μηνύματα. Ε, διαμαρτύρεστε πάρα πολύ για όσα κατατέθηκαν στο πρώτο μέρο τη εκπομπή πριν έρθει ο κύριος Δένδιας, ε, από την κυρία Σάλεχ και ε, αυτά που είπε περί ανεργίας κτλ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω τώρα, αλλά οι διαμαρτυρίες σας είναι πάρα πολύ έντονες. Και για την κυρία Σάλεχ, αλλά και για την κυρία Καραμαλή από τη Δημοκρατία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή στα περίπτωρα έχουμε ραντεβού με την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ, θα περάσουμε τώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Γιάννη Παπαγιάννη. Να είστε πάντα καλά. Καλό σας βράδυ.